Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, το οποίο είναι χαρά μας να παρουσιάζουμε εδώ στην Καλαμάτα, χρειαζόμαστε 1,7 πλανήτες γης κάθε χρόνο για να διατηρήσουμε το σημερινό βιωτικό επίπεδο. Έτσι, όσες και αποφάσεις και να έχουμε λάβει, το αποτέλεσμα θα είναι λειψό, για να μην πω ανύπαρκτο, ενώ όσο και αν αυτό το αποτέλεσμα πονάει, οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα είναι πάλι μισές, χωρίς στοχεύσεις. Δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που γκαίνε τον κόσμο με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο. Λέει ο Μάκης Προβατάς μέσα στην κουβέντα με τον κύριο Μανιάτη, για να γραφεί αυτό το επειδή δεν υπάρχει Planet B, είμαστε όμως εκείνοι οι οποίοι πιθανότατα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει μια πιθανότητα και τουλάχιστον έχουμε και μια επιλογή. Χαίρομαι πραγματικά να βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος επειδή ακριβώς είχε το μεράκι, είχε την όρεξη, μπόρεσε να ασχοληθεί με την πολιτική και πραγματικά να φύγει στο βαθμό που έχει αποχωρήσει και ελπίζω να μην είναι για πολύ, να τον έχουμε ξανά κοντά μας, να αφήσει το αποτύπωμά του τόσο θετικό σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα αυτής της οπαίδωσης που υπάρχει ότι δεν μπορούν όλοι για τίποτα ή δεν κάνουν όλοι για τίποτα. Εδώ πραγματικά υπάρχει όλη αυτή η συμπυκνωμένη εμπειρία που εμπλουτίζει και δίνει ένα όραμα στην Ελλάδα και δίνει όμως και ένα όραμα στην Ευρώπη. Έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια και βέβαια έχουμε ένα πολύ φορτισμένο σεισμικό παρελθόν. Η Καλαμάτα του 1986 πρακτικά ερήμωσε. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασώσουμε τους φυσικούς μας πόρους, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον κλητηριατό μας πλούτο για να διαφυλάξουμε και το δικαίωμα των επόμενων γενεών σε αυτά. Είμαι περήφανος που είχα την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την πιο δύσκολη περίοδο της πατρίδας μας, την περίοδο 2010-2014. Μια περίοδο, και το λέω με περηφάνεια, όπου κάποιοι σταθήκαμε όρθιοι, πατριώτες, δεχθήκαμε προπυλακισμούς και ό,τι δεχτήκαμε, αλλά κρατηθήκαμε όρθιοι. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, κάποιοι δούλευαν για το αύριο της πατρίδας. Εδώ υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία. Έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε ΕΣΠΑ, έχουμε χρήματα. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Να διαμορφώσουμε την Ελλάδα, το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030. Έχουμε περιθώριο αξιοποίησης των υδρογόνων ανθράκων. Έχουμε υποχρέωση, εθνική υποχρέωση, να κάνουμε αυτό που κάνει η πράσινη Νορβηγία, αυτό που κάνει η πράσινη Δανία, αυτό που κάνει η πράσινη Μεγάλη Βρετανία, αυτό που κάνουν όλες οι πράσινες χώρες που κάνουν το αυτονόητο. Αξιοποιούν αυτό που τους χάρισε η φύση με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.